Βρισκόμαστε στο κλειστό στάδιο εργοναυτών στην Αργυρούπολη, όπου διεξάγεται σήμερα η πρώτη πανελλήνια φιλική συνάντηση Muay Thai υπό την αιγίδα Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού Ελληνικού Αργυρούπολης. Πάμε μέσα να δούμε τι συμβαίνει. Η σημερινή διοργάνωση είναι μια επίδειξη του αθλήματος που φιλοδοξούμε όλοι να το δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σύντομα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στο Δήμο, διότι γίνεται από τον κορυφαίο αθλητή που έχει αναδείξει το άθλημα, που όλος τυχαίως είναι ελληνικιώτης, είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας σπουδαίος φίλος και καλός αθλητής, ο Παύλος Οκαπώνης. Είναι η πρώτη μας προσπάθεια πλέον για το άθλημά μας, το προολυμπιακό Muay Thai, για να το ανεβάσουμε στην Ελλάδα και να κάνουμε μια επίδειξη της δύναμης των συλλόγων του Muay Thai. Πιστεύω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, αρκεί να είμαστε ενωμένοι σαν Έλληνες. Τώρα χρειάζεται η ένωση. Έτσι να ενωθούμε όλοι για το καλό του Muay Thai. Ερχόμαστε από το Βόλο σε αυτή τη διοργάνωση. Θέλουμε να τη στηρίξουμε, θέλουμε να στηρίξουμε το Muay Thai. Πιστεύω ότι γίνεται μια καλή αρχή, η διοργάνωση στέκεται σε πλαίσια καλά. Πολύ καλή διοργάνωση, πολύ υψηλό το επίπεδο των αθλητών και γενικά της προετοιμασίας. Από τις καλύτερες που έχω δει στην Ελλάδα, από θέμα οργάνωσης, από θέμα ταχύτητας και ειδικά με τα τρία ring, για να μην καθυστερούμε τους αγώνες πάρα πολύ. Νομίζω ότι το ότι υπάρχουν τρία ring και ότι αγωνίζονται όλοι οι αθλητές σε όλες τις κατηγορίες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό από θέμα εμπειρίας των παιδιών, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί έχει τόσες πολλές συμμετοχές και μπορούν να αγωνιστούν όλες οι κατηγορίες με βάση τους κανονισμούς πλέον της ΙΦΜΑ. Ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά και από ό,τι φαίνεται πάει με τον κόσμο και με τις συμμετοχές που έχει. Οι αγώνες προχωράνε αρκετά γρήγορα παρόλο που υπάρχουν πολλές συμμετοχές. Το επίπεδο είναι σε πολύ καλό σημείο και ελπίζω θα αυξηθεί και ακόμα παραπάνω. Και υπάρχει έτσι ανάμεσα και με τους αθλητές και με τους προπονητές ένα καλό κλίμα που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά, είμαστε από την Κρήτη. Έχουμε κάνει 200 χιλιόμετρα και μόνο και μόνο για να πάμε στο Ηράκλειο και πολλές ώρες, πολλά μίλια ναυτικά να έρθουμε εδώ πέρα. Αλλά είμαστε εδώ, κοντά στο Muay Thai. Ήρθε επιτέλους η στιγμή να φτιαχτεί ο χώρος του Muay Thai. Να έχουν τα παιδιά ευκαιρίες, να έχουν αγώνες, να μπορούν να φύγουν έξω με αξιόλογες εμπειρίες από πίσω τους. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια αυτό που γίνεται σήμερα. Η οργάνωση κυλάει πολύ όμορφα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε πολύ πίεση γιατί συνεχώς παίζουμε και τώρα αυτή τη στιγμή έχω αγώνα. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που ενώνει σχολές, ενώνει παιδιά. Από όσο πρόσεξα, τα περισσότερα παιδιά είναι και συμμαθητές σε σχολεία, κάτι το οποίο δείχνει για άλλη μια φορά δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Ο αθλητισμός μπαίνει στα σπίτια, είναι στα σχολεία. Η οργάνωση είναι πολύ καλά. Γίνεται πρώτη φορά και προσπαθούμε να ενωθούμε, να το πούμε έτσι, να δώσουμε τις δυνάμεις μας. Χαίρομαι που είμαστε εδώ όλοι και στηρίζουμε την κατάσταση αυτή. Και είναι το καλύτερο για τους αθλητές, βέβαια, για να προχωράνε και να εξελίσσονται. Είναι μια καλή προσπάθεια για τον κλάδο του Thai να ωφεληθεί το άθλημα, να βγουν νέα παιδιά, να πάρουν εμπειρίες. Όπως όλοι ήρθαμε και εμείς να υποστηρίξουμε αυτή τη διοργάνωση και ευκαιρία για όλους τους αθλητές να ανεβαίνουν τώρα και να πάρουν τη γεύση τι είναι αυτό το άθλημα και να το γνωρίζουν πιο πολύ το άθλημα αυτό το Muay Thai. Είναι καταπληκτική διοργάνωση. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και προπονητές οι οποίοι συσπηρώθηκαν και ενώθηκαν όλοι μαζί, που είναι το πιο σημαντικό. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα άθλημα που είναι πλέον προολυμπιακό και το βασικότερο ότι εδώ υπάρχει και qualification, δηλαδή πρόκριση για τους έφηβους, μεν για την Ταϊλάνδη, για το παγκόσμιο και για τους άντρες βέβαια, Λευκορωσία, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πολύ ωραία διοργάνωση, στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, ειδικά όταν αφορά το άθλημα του Muay Thai. Είμαστε κατεξοχήν εμείς σχολή Muay Thai, γι' αυτό στηρίζουμε με όλο μας το είναι αυτές τις διοργανώσεις. Πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ γρήγορη η ροή των αγώνων, όλα φανταστικά, δεν πιστεύω να έχει κανένας παράπονο. Πιστεύω ότι σημειώσαμε ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 300 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, Σαντορίνη, Κρήτη, μεγάλες αποστολές, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, από παντού.
Πάρα πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε και ευελπιστώ την επόμενη φορά να έχουμε ακόμα περισσότερες. Πείτε μας, σας παρακαλώ, δύο λόγια για την διαδικασία εξέτασης των αθλητών πριν τον αγώνα. Είναι μια τυπική εξέταση καρδιάς πνευμόνων και από τα χέρια και του σωματότυπου μπορούμε να καταλάβουμε και κάποια πράγματα αν υπάρχουν κάποιες άλλες παθήσεις. Είναι κάτι μηδαμινό, στην ουσία είναι για να δούμε εάν είναι σε θέση ο αθλητής εκείνη τη στιγμή να μπει και να παλέψει. Ορέστη, πώς τον είδες στον αγώνα? Εντάξει. Εντάξει, μπορούσαμε και καλύτερα. Ναι. Ναι. Πώς φάνηκε ο αγώνας? Μια χαρά. Τέλεια. Είναι πολύ ωραία, είναι μεγάλη διοργάνωση. Χαίρομαι που έχει τρία ρίγκ, κυλάει πιο γρήγορα η ροή. Πήγε πολύ καλά, ήταν ένα καλό πάτημα για να συνεχίσουμε στα επαγγελματικά. Έχει πολύ ωραίους αγώνες, όλες οι σχολές έχουν έρθει εδώ που κάνουν Muay Thai. Πολύ καλό επίπεδο βλέπουμε από τους αθλητές. Δεν έχω ξαναδεί πολλούς αθλητές μαζεμένους και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ πέρα. Πάντα είναι καλό να γίνουν τέτοιες προσπάθειες γιατί φέτος δεν έχουν γίνει πολλά παρόμοια είτε διασυλλογικά είτε friendly meetings για να μπορέσουν να πάρουν εμπειρίες οι αθλητές. Είναι δύσκολη καιρή για όλους και εμείς είχαμε πολλές δυσκολίες να το οργανώσουμε. Ευτυχώς είχαμε πολύ καλή στήριξη και από τον Δήμαρχο και από πολλούς άλλους ανθρώπους και καταφέραμε να το πετύχουμε. Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά μου. Είναι ένα και ένα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια στο Diamond Camp και δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια αυτό που νιώθω όταν να βλέπω να προοδεύουν και μέσα αλλά και έξω από το ρίγκ.